Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς τους. Εδώ είμαστε λοιπόν και στην παρέα μας, όταν λέμε, έχουμε και τον σκηνοθέτη Δημήτρη Φινίτσι από την ομάδα παραστατικών τεχνών Πρόταση. Ήρθε σήμερα κοντά μας για να συζητήσουμε αφενός ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά και για να κάνουμε και ένα κάλεσμα. Και ένα κάλεσμα, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, στους εναπομείναντες ή, εν πάση περιπτώσει, στους συγγενείς της αρμένικης κοινότητας, όχι μόνο του Ηρακλείου, συνολικά της Κρήτης. Να μας πεις λίγο ποιο είναι το project που δουλεύετε με το κομμάτι της προσφυγιάς και τι συγκεκριμένα και προς ποιους απευθύνουμε το κάλεσμα. Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο που βρέθηκε τυχαία στα χέρια μου. Είναι τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, μια Αρμένισσα η οποία γεννήθηκε στη Μικρά Ασία και με το διωγμό βρέθηκε στην Κρήτη για μια δεκαετία περίπου. Έχουμε επιλέξει το πέμπτο τετράδιο, το οποίο αφορά στην ουσία ολόκληρη την κρασιατική καταστροφή, το διωγμό από τη Σμύρνη. Τα τετράδια αυτά εξιστορούν την ιστορία και την πορεία της ζωής. Είναι αυτοβιογραφία της, ακριβώς. Ναι. Από τα χρόνια που ήταν στην Προύσα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν, μέχρι τα τελευταία της χρόνια, μετά δηλαδή που πέρασε στην ελεύθερη Ελλάδα, στην Κρήτη. Γιατί μετά κατέληξε στην Αθήνα. Είναι ολόκληρη έτσι, η σύγχρονη ιστορία μας, με μια ματιά πολύ άμεση, πολύ αυτιασίδωτη, ακριβώς. Δεν έχει καμία λογοτεχνική, ας πούμε, περγαμηνή για να πει κάποιος το προσεγγίζω έτσι με ένα πιο ακαδημαϊκό τρόπο. Είναι μια μαρτυρία. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί και που δυστυχώς διαπιστώνω ότι τελευταίως παραποιούνται και από ακαδημαϊκούς μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια τάση, άλλη συζήτηση αυτή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όποιος από τους τηλεθεατές σας μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, είτε για την ίδια την Κουρτιάν, είτε για τον τρόπο ζωής των Αρμενίων, γιατί εδώ υπάρχει μια κοινότητα, απλώς είναι λίγο τα τελευταία χρόνια παραγωνισμένη, δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ανθρώπους. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, μήπως μπορούν μέσα από την εκπομπή σας άνθρωποι να επικοινωνήσουν μαζί μας και να βοηθήσουμε τον τρόπο τους στη δημιουργία αυτής της παράστασης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια αρμένικη κοινότητα στην πόλη του Ηρακλείου. Πολλοί κάτοικοι ίσως αγνοούν ότι υπάρχει η αρμένικη εκκλησία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Είναι επιφανείς οικογένειες εμπόρων που εξακολουθούν να εργάζονται στο κέντρο της πόλης, που είναι τιμή τους και καμάρι τους που έχουν αρμένικη καταγωγή. Θέλετε μια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους για να σας δώσουν πληροφορίες από αφηγήσεις από τους παππούδες και πώς ξεριζώθηκαν, πώς φάχτηκαν και πώς έφυγαν από εκεί. Πράγματα με τα οποία μεγάλωσαν, ιστορίες με τις οποίες μεγάλωσαν. Προφανώς δεν θα βρούμε απογόνους από εκείνη, μάλλον ζώντα πρόσωπα από εκείνη την εποχή, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Όμως μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που από πρώτο χέρι άκουσαν αυτά τα γεγονότα, με λεπτομέρειες, με μια άλλου είδους προσέγγιση. Ανθρώπους που ήθελαν να μιλήσουν και να εξωτερικεύσουν αυτόν τον πόνο. Και τη φρίκη του διωγμού. Ακριβώς, γι' αυτό πρόκειται. Εσάς τι θα σας χρησιμεύσει αυτή η πληροφορία? Υπάρχει μια σκηνοθετική ιδέα. Υπάρχει μια σκηνοθετική ιδέα να μπολιαστεί αυτή η παράσταση με κομμάτια της ζωής αυτών των ανθρώπων, των Αρμενέων. Είναι πολύ συγκεκριμένο, καλύτερα να το δούμε επί σκηνής, όταν πάρει πια σάρκα και οστά. Πότε προγραμματίζεται με το καλό? Είναι 1η Αυγούστου στην πύλη Βιθλέμ. Και θα είναι μία παράσταση για την προσφυγιά. Θέμα επίκαιρο και στις μέρες μας, γιατί τώρα ήρθαν άλλοι πρόσφυγες. Με έναν άλλο τρόπο. Και χτυπάνε την πόρτα μας. Εσείς βλέπετε εικόνες και ντοκουμέντα μιας άλλης εποχής. Είναι μια άλλη γενοκτονία που αγνοούμε και έχουμε ξεχάσει. Η αρμένικη κοινότητα την πλήρωσε πρώτη από όλους. Είδε το μαχαίρι να πέφτει πάνω της το 2015. Αυτό πριν γράφει, ακόμα ακριβώς. Ανησυχήσουν οι Πόντιοι και οι Έλληνες. Έτσι, μιλάει για αυτό ακριβώς. Μιλάει για τη γενοκτονία των Αρμενίων. 1,5 εκατομμύριο κόσμος χάθηκε. Έχω επισκεφτεί το Ερεβάν σε ανύποπτο χρόνο για μια άλλη είδους παράσταση δική μου και έχω επισκεφτεί το μουσείο. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Προτείνω σε οποιονδήποτε βρεθεί στην περιοχή να πάει και να δει τι έχουν κάνει οι Τούρκοι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ασύλληπτο. Χειρότερα, πολύ χειρότερα πράγματα από ό,τι κάνανε στους Έλληνες. Χωρίς αυτό να μειώνει βέβαια τα γεγονότα και την ιστορία, έτσι. Απλώς λέω το μέγεθος είναι τεράστιο και η βαναυσότητα είναι απερίγραπτη. Δημήτρη, εσύ πώς αποφασίζετε εσύ συγκεκριμένα και η ομάδα σου να ασχοληθείτε με αυτό το project?
Αυτό είναι ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου εξαιτίας της Ελένης Στρατάκη, της ηθοποιού μου. Μαζί το κάνουμε το έργο, η Ορέθα Κουτάλα για όσους ξέρουν. Μου το δώρησε λοιπόν όταν ολοκληρώσαμε τις παραστάσεις της Αθοκουτάλας, σαν δώρο. Εγώ βέβαια είμαι μικρασιατικής καταγωγής και διαβάζοντάς το θεώρησα ότι ήταν το πλέον εξαιρετικό υλικό για να δουλέψω πάνω στην καταστροφή της Σμύρνης και στον ξυριζωμό των Ελλήνων. Βέβαια, μαθαίνοντας, είδα ότι δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ήταν και οι Αρμένοι και άλλοι χριστιανοί διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι βέβαια ζούσαν κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, λίγο παραγωνισμένοι ως εξαφανισμένοι από τα επίσημα μάτια του κράτους εκείνους, του κράτους της αυτοκρατορίας, δεν ήταν κράτος ακόμα. Ο Κεμάλ τους έκανε κράτος με τα γνωστά γεγονότα. Και ήταν ένας τρόπος να ανασύρω προσωπικές μνήμες, διότι η προγιαγιά μου την έζησα μέχρι τα 17 και πάντα μου αφηγούνταν αυτά τα γεγονότα, αυτές τις στιγμές της καταστροφής. Θέλω να πω, έζησα τα παραμύθια μου. Από πρώτο χέρι έζησε από πρώτο χέρι. Απλά τα έλεγε σαν παραμύθι. Η γιαγιά ήταν Ελληνίδα. Ψάχνουμε τώρα τους Αρμένιους που θα μας δώσουν τα δικά τους στοιχεία και το δικό τους πολιτισμό για να μπολιάσουμε αυτή την παράσταση. Επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα δημόσια στην τηλεόραση, πες μας πού μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος που μας ακούει τώρα και είναι αρμένικης καταγωγής και θέλει να έρθει κοντά σας και να σας πει τι θυμάται από τους δικούς του παππούδες και τις δικές του γιαγιάδες. Τηλεφωνικά, απευθείας καλύτερα. Μπορώ να δώσω το τηλέφωνο. Εμφανίζεται. Υπάρχει, τέλεια. Τηλεφωνικά να υπάρχει μια άμεση κουβέντα. Είμαστε σε μια διαδικασία να βρούμε ανθρώπους. Ήδη έχει δημοσιευτεί σε κάποιες ιστοσελίδες και υπάρχει μια ανταπόκριση και από ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν ότι έχουν αρμένικες ρίζες. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια κινητικότητα και είναι πάρα πολύ επίκαιρο, θεωρώ, το θέμα και για την προσφυγιά και ότι συμπληρώνονται 95 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια θλιβερή επέτειος σε λίγους μήνες που νομίζω καλό θα είναι όλοι να θυμόμαστε. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε αυτά? Γιατί βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται όλο αυτό. Επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο. Δηλαδή, απέναντι με αυτόν τον τύπο που έχουν εκλέξει, καλά, σε πολλά εισαγωγικά, έχουν. Πώς να πω τώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβληθεί με τον τρόπο του και με την παράνοια η οποία τον διακρίνει. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το μισό Αιγαίο είναι δεσμευμένο για ασκήσεις μέσα στην τουριστική περίοδο. Θέλω να πω, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Δηλαδή, όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακόμα και η ελευθερία, και σαν έννοια, αλλά και σαν πραγματικότητα, μπορεί πολύ εύκολα να μεταβληθεί στις μέρες μας. Στη γείτονα, στην Τουρκία, άλλαξε από μετά. Καλά, το ελευθερία, βέβαια. Μετά το πραξικόπημα. Για ποια ελευθερία να μιλάμε? Το πραξικόπημα και σε πολλά εισαγωγικά πάλι πραξικόπημα. Αν ήταν πραξικόπημα, δεν ήταν ένα τρόπο πλάγιο να εδραιωθεί αυτή η κατάσταση. Έχεις δίκιο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί όλοι οι λαοί είμαστε εν δυνάμει, μπορούμε να έρθουμε, αν δεν έχουμε ήδη περιέλθει, στη θέση ανθρώπων που βίωσαν όλο αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Και επειδή το θέμα της προσφυγιάς δεν σταματάει ποτέ, η Οδύσσια συνεχίζεται πάντα, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, μια πολυλεμική σύραξη, μια σφαγή, θα τον διώξει από εκεί που μεγάλωσε και από εκεί που έχει ριζώσει και είναι η πατρίδα του. Πώς ένιωσες βλέποντας τις εικόνες πριν από δύο καλοκαίρια των ανθρώπων που επιχειρούσαν να περάσουν το Αιγαίο για να βρουν μια γη με ειρήνη και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, και από ευτυχώς μεμονωμένες αντιδράσεις κάποιων ακραίων που λένε ότι όλο αυτό είναι στημένο για να λιώσουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και... είναι πολύ περίεργο να το λένε Έλληνες αυτό, γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες ξέρουν από προσφυγιά. Δεν είναι κάτι καινούριο για μας, το έχουμε βιώσει χρόνια πριν και μπορεί να το ξαναβιώσουμε. Κανείς δεν ξέρει, έτσι, πώς έρχεται η κατάσταση, η ζωή, πώς τα φέρνει. Είναι πάρα πολύ άγριο αυτό που συμβαίνει, δύσκολο, σαν να βλέπεις ξανά κομμάτια της δικής σου ιστορίας, της δικής σου οικογένειας με έναν τρόπο. Δηλαδή, αυτό το πέρασμα από τα παράλια στα ελληνικά νησιά, χωρίς να το έχω βιώσει προσωπικά, μου ξύπνησε μνήμες συλλογικές και πιο προσωπικές από την οικογένειά μου. Δηλαδή, όλα αυτά με έναν τρόπο τα έχω ξανακούσει σε περασμένη εποχή. Και συνέβησαν πριν από 95 χρόνια. Και αυτά συμβαίνουν ακόμα, δηλαδή δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Από τις μαρτυρίες αυτές της γυναίκας που είναι αυτιασίδωτες, που δεν είναι λογοτεχνία, είναι ιστορία της ζωής της. Τι είναι αυτό που σε έκανε να ανατριχιάσεις και να νιώσεις δέος? Είναι ολόκληρο το βιβλίο, έτσι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρων.
Δεν κάνω διαφήμιση, δεν έχει διαφήμιση. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν είναι καινούριο, δεν το προτείνω εγώ να το αγοράσει κάποιος, αλλά αξίζει πραγματικά να διαβαστεί κι άλλο. Για πες μας λίγο, αυτή έφυγε από την Προύσα. Η σφαγή που την πέτυχε. Στο Αφιόν Καραχισάρ. Ήταν σε ηλικία 10 ετών. Σε ηλικία ακριβώς 10 ετών έζησε την καταστροφή της Σμύρνης. Η προγειγιά μου σε ηλικία 12 ετών. Θέλω να πω, κοίταξε να δεις μερικές φορές πόσο κοντινά είναι αυτά τα βιώματα. Ναι, και μετά ήρθε πια στην Κρήτη, όπου έζησε για μια δεκαετία και πραγματικά ηρέμησε και μπόρεσε να ανασάνει. Βέβαια, δεν ξέρω, ξέρεις, μερικές φορές μας συμβαίνει κάτι απειροελάχιστο και το μεγεθύνουμε στο μυαλό μας. Κάποιος που έχει βιώσει αυτές τις εικόνες, αυτή την καταστροφή, δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί να την ξεπεράσει. Νομίζω. Αν σας διαβάσω ένα απόσπασμα, θα καταλάβετε περίπου. Ναι, θα το κάνεις, θα στο ζητήσουμε. Το ξέρεις από τη γιαγιά σου, το ξέρω και εγώ από τους παππούδες μας. Mm-hmm. Από τους δικούς μου, επίσης μικρασιάτες. Ναι. Πάντα στις γιορτές λέγανε καλή πατρίδα, πάντα τέτοιες ευχές είχαν και είχαν μια νοσταλγία και μια περιγραφή τόσο ωραιοποιημένη. Ναι, ναι. Για τα μποστάνια, για τους τόπους τους, για αυτό που αυτοί έλεγαν πατρίδα. Η προγειγιά μου λέει κάτι πολύ σπουδαίο, όπου γης και πατρίς. Δηλαδή όταν έχεις βιώσει αυτό το ξεριζώμα, αυτό το διωγμό, οπουδήποτε κι αν είσαι, αισθάνεσαι ότι είναι η πατρίδα σου πια. Να έχεις απλά 2 μέτρα να σταθείς ελεύθερος, να ανασάνεις. Είπες να μας διαβάσεις κάτι. Θα σας διαβάσω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη ώρα, απλώς είναι ενδεικτικό και του βιβλίου και αυτά τα οποία βίωσαν οι χριστιανοί εκείνη την εποχή. Να τους, έρχονται κοντά οι Τούρκοι. Φοράνε και κομπολόγια στο λαιμό τους, σαν γκολιέ. Πιάνουν τη μικρή, την αρπάζουν από τις πλεξίδες και τη σπρώχνουν κάτω από τις κουρελούδες. Από μέσα ακούγονται σπαραχτικές φωνές. 2 από τους Τούρκους έμειναν έξω. Η γριούλα τραβάει τα μαλλιά της, κλείνει τα αυτιά της να μην ακούει. Κάνει να σηκωθεί, μα της δίνει μια κλωτσιά και πέφτει, σωρό κουβάρι. Κάθεται κάτω σαν πεθαμένη. Κατακίτρινη. Ένας-ένας βγαίνουν και κουμπώνονται χαχανίζοντας. Μα τι φρίκι. Αυτά που φοράνε δεν είναι κομπολόγια. Είναι θυλές από γυναικεία στήθη. Τα κτίνη. Είναι να τρελαθεί κανείς, λέει η γριούλα που κάθομαι στα πόδια της. Όχι. Ούτε θέλω να δω. Η μαμά έχει κατεβάσει το τσεμπέρι μέχρι κάτω από τα μάτια της. Ποιος ξέρει πόσα κορίτσια φάγανε, λέει. Θεέ μου. Πώς μπορεί άνθρωπος σε άνθρωπο να κάνει τόσο κακό. Οι φωνές από μέσα εξακολουθούν πιο σπαρακτικές. Η γριούλα τώρα χτυπά το κεφάλι της στις πέτρες. Βγαίνει και ο τελευταίος, κουμπώνοντας τον παντελόνι του κάτω από την κοιλιά του. Και στα ματωμένα χέρια του κρατά 2 μπαλίτσες. Μόλις φεύγουν οι Τούρκοι, ανοίγουν οι κουρελούδες και βγαίνει το κακόμοιρο το παιδί καταματωμένο. Αιμορραγεί, σαν βρύση κάτω από τα σκισμένα ρούχα. Και τα στιθάκια του, που είναι αρκετά αναπτυγμένα, έχουν 2 πληγές σαν κόκκινες φωλιές. Η κοπελίτσα κοιτάζει ένα γύρο, χαμένη, και πέφτει μπρούμητα, με μάτια ορθάνυχτα. Αυτά και άλλα πολλά. Άλλα πολλά φρικώδη, φρικιαστικά, δηλαδή δεν το χωρά ο νους. Η παράσταση σκέφτεστε να είναι τέτοιοι μονολογοί, μαρτυρίες? Θα είναι μονολογικό. Υπήρχε μια σκέψη να το αναπτύξω και με άλλους τοπιούς. Όμως θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να επικεντρωθώ ακριβώς στο πρόσωπο της Κουρτιάν. Η Ελένη είναι σε μια τέτοια ηλικία και σε μια τέτοια υποκριτική θέση που μπορεί να τα απεξέλθει. Νομίζω ότι θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, δυστυχώς άσχημη, γιατί θα αναβιώσει μέσα από αυτή την παράσταση όλο αυτό που συνέβη. Αλλά αξίζει να επικοινωνηθεί πάλι αυτό το υλικό με όσους καταφέρουν και έρθουν. Νομίζω θα έρθει πολλοί κόσμος, γιατί αφορά πολλοί κόσμο. Είναι πράγματα που είναι πια στο DNA μας, είναι δικά μας και δεν τα ξεχνάμε. Λοιπόν, έκκληση στον κόσμο που μας ακούει και ανήκει στην αρμένικη κοινότητα. Ας επικοινωνήσετε στο κινητό τηλέφωνο που θα δείτε τώρα να αναγράφεται στην κάτω μεριά της οθόνης. Ή σε όσους γνώρισαν και την Κουρτιάν. Γιατί έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Κρήτη. Θέλω να πω, κάποιος και σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσε να έχει μια επαφή μαζί της. Και να τη θυμάται ότι για 10 χρόνια έζησε εδώ, στην πόλη του Ηρακλείου. Ήρθε εδώ. Μετά έφυγε και πήγε πού αυτή η γυναίκα? Στην Αθήνα.
Και μέχρι το τέλος της ζωής της. Το τέλος της δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λεπτομέρειες για τη ζωή της, έχουμε χάσει τα ίχνη της. Ό,τι βρέθηκε στα τετράδια, όσο έγραφε τετράδια, αυτό είναι. Αυτή είναι αυτοβιογραφία. Το θέμα του βιβλίου. Το πέμπτο τετράδιο είπες. Το πέμπτο τετράδιο είναι, στην ουσία το έγραφε 30 χρόνια, παιδιά. Τι συγκλονιστικό. Ναι, τα διάβαζες πριν, τα συζητάμε για αυτό το θέμα και μου βάρνει η καρδιά. Αλλά είναι, λυπάμαι είναι πάρα πολύ, αλλά όχι, αυτή όχι. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, είναι και ναι, πρέπει να την ξέρουμε. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορες χοντράδες και για συνωστισμούς σε παραλίες και διάφορα τέτοια από ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. 1η Αυγούστου στην πύλη Βηθλέμ.